στη μηχανή και ναύτη στο τιμόνι και ο θερμαστής στο στόκολο με τις φωτιές μαλώνει. Αγάντα θερμαστάκι μου και ρίχνε τις διάργες σου μέσα στο καζανάκι σου να αναβούν οι φωτιές σου. Μα η φωτιά είναι φωτιά, μα η φωτιά είναι λάβα κι η θάλασσα μου τα κάνε τα σοφικά μου μαύρα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή των ανθρώπινων διαδρομών και με τη σειρά μου να καλωσορίσω και τον αγαπημένο μου φίλο, τον Μανώλη το Φίσα, που είναι σήμερα ο προσκεκλημένος της εκπομπής και επίσης να ευχαριστήσω θερμά το ξενοδοχείο Ερίθα και τους υπεύθυνους εδώ πέρα, οι οποίοι μας έχουν περιποιηθεί δεόντως μέσα σε ένα πολύ ωραίο χώρο, το ξενοδοχείο Ερίθα, το οποίο αναλαμβάνει κάθε είδους εκδήλωση και ειδικότερα τώρα κοπής πίτα συλλόγων, μιας και βρισκόμαστε και στην περίοδο που το κόψιμο των πιτών είναι στην ημερήσια διάταξη και βέβαια όχι μόνο πίτες και παιδικά πάρτι και αποκριάτικους χορούς, μιας και εντός ολίγου θα μπούμε και στην αποκριάτικη περίοδο και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση πάντοτε σε ανταγωνιστικές τιμές και με επαγγελματική εξυπηρέτηση, ένα ζεστό και εορταστικό περιβάλλον. Λοιπόν, τηλέφωνο 32710-32-311-14 στο ξενοδοχείο Ερίθα, το οποίο ευχαριστώ τους υπεύθυνους εδώ πέρα για τη φιλοξενία του και ευχαριστώ βέβαια θερμά τον Μανώλη Φίσα, ο οποίος μετά από πάρα πολύ καιρό δέχτηκε επιτέλους να είναι φιλοξενούμενος στην εκπομπή μου. Δεν δέχτηκα, απλώς προέκυψε. Με πίεση. Ο Μανώλης Φίσας, ο οποίος, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος και τον χαιρόμαστε όλοι όσοι τον ξέρουμε από πιο κοντά για την αξιοπρέπεια, τις αρχές, τα ιδανικά του καλού καγαθού που ποτέ δεν πρόδωσε. Μαθητεύοντας και θητεύοντας κοντά στον αείμνηστο Νίκο Γιαλούρη, επόμενο ήταν ότι θα επηρεαζόταν από την καλλιτεχνική φύση του και θα αναδεικνυόταν και το δικό του ταλέντο. Στα γράμματα και στη μουσική, αλλά και σε ό,τι έχει σχέση με την τέχνη, ακόμα και την ψαλτική, την οποία βέβαια θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι ξεκίνησε εξ απαλών ήχων. Πολύπλευρο ταλέντο που διατηρεί αναλύωτα τα ανθρώπινα στοιχεία του, με την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, ευπρόσδεκτη πάντα, αξιόλογη και αξιοπρόσεκτη. Το ποιητικό λόγο του Φίσα τον ξέραμε λίγο πολύ από τα κατά καιρούς ποίηματα που δημοσίευε σε εφημερίδες. Τώρα όμως πρόσφατα ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε και το λογοτεχνικό του λόγο μέσα από ένα μικρό βιβλίο από τις εκδόσεις ΑΠ, τα ζωντανά βιβλία. Και μπορεί μεν το βιβλίο του Μανώλη Φίσα να είναι μικρό, όμως τα διηγήματα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό είναι μεγάλα και εξαιρετικά. Διηγήματα στα οποία περιγράφεται και αποτυπώνεται με γλαφυρό τρόπο η ίδια η ζωή και ειδικότερα η ναυτική ζωή, αγαπητέ Μανώλη, η οποία, όπως ξέρω, είναι η μεγάλη σου λατρεία. Μεγάλη σου λατρεία η θάλασσα, μια λατρεία η οποία νομίζω ότι αντέχει στον χρόνο, ακόμα υπάρχει μέσα σου, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι... Είναι εμβόλιο. Τους... Είναι... Εμβόλιο. Εμβόλιο, εμβόλιο. Ναι, εμβόλιο. Σε όλους, ναι. Παρόλο που είναι σκληρή η θάλασσα, με τις κοινωνικές απουσίες και τις οικογενειακές απουσίες, αυτά άλλη μεριά καλείται ο κάθε άνθρωπος που θα ασκήσει αυτό το επάγγελμα να το αγαπήσει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί.
Μια θάλασσα την οποία υποθέτω ότι αγάπησες από τα πρώτα παιδικά σου χρόνια, μιας και γεννήθηκες στα Καρδάμπλα. Στα Καρδάμπλα που είναι χωριό, μέσα στη θάλασσα. Ναι. Είναι μέσα στη θάλασσα τα χωριά και, εν πάση περιπτώσει, τόσο οι Βρονταδούσοι, όσο και οι Καρδαμιλίτες, όσο και οι Εγνουσιώτες και οι Λαγκαδούσοι και όλοι αυτοί είχατε ζυμωθεί από πολύ μικροί με τη θάλασσα και βέβαια δικαιολογημένα. Στη συνέχεια δεν αγανακτούσατε όταν μπαρκάρατε. Μπορεί να στεναχωριόσαστε, δεν αγανακτούσατε όμως όπως κάποιοι άλλοι που. Η αγανάκτηση και η στεναχώρια είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, το φέρνουν οι περιστάσεις. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, πάντα ένας άνθρωπος όταν δίνει τον αγώνα του έχει στιγμές που χάνει και το θάρρος του, απελπίζεται, mm-hmm. λέει δεν θα ξαναμπαρκάρω. Αλλά αυτά είναι λόγια. Ξέρεις τι θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ότι εκείνον τον καιρό που μπαρκάριζα κι εγώ, δηλαδή δεκαετία του 70 και του 80. Οι περισσότεροι που είμαστε μέσα στο βαπόρι γυρεύαμε ευκαιρίες να βγούμε έξω. Να μην ξαναμπαρκάρουμε δηλαδή. Γυρεύαμε ευκαιρίες να βγούμε έξω. Λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι αγαπούσαν με πάθος τη θάλασσα και θέλανε να συνεχίσουν το ναυτικό επάγγελμα. Ενώ τώρα έχουμε φτάσει στο αντίθετο. Βλέπουμε ότι πραγματικά πάνε με πολύ μεγάλη αγάπη να υπηρετήσουν τη θάλασσα και εξού και οι πολύ μεγάλες. Οι σχολές του εμπορικού ναυτικού με μεγάλες προσελεύσεις στις σχολές του εμπορικού ναυτικού. Η ερμηνεία σε αυτό είναι ότι ανάγκη φιλοτιμία ποιούμεθα. Δηλαδή είναι η ανάγκη της επαγγελματικής αποκατάστασης που κάνει τα παιδιά να τρέχουν προς τις σχολές. Πρακτικά, από πάντα το ναυτικό επάγγελμα ήταν σκληρό, εξαιρετικά αχάριστο, με τις απουσίες, όπως είπαμε, τις κοινωνικές και τις οικογενειακές, ειδικά με παντρευτικές μικρά παιδιά, είναι πολύ σκληρό. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή αυτό το επάγγελμα σε αποκαθιστά αφενός, αφετέρου, σε σκάβει. Πλά τώρα είναι πιο ελαφριά τα πράγματα από την άποψη ότι μπορείς να κάτσεις το βαπόρι 6 μήνες και να επανέλθεις στην Ελλάδα και να κάτσεις άλλους 3-4 μήνες. Συγγνώμη Δημήτρη, έχουν αλλάξει όμως. Σε σχέση. Ναι, οι συνθήκες. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Δηλαδή έχει ποινικοποιηθεί το επάγγελμα. Ναι, οι συνθήκες. Συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Πας στο λιμάνι, ας πούμε, έρχεται ας πούμε, το port control, δηλαδή πώς το λένε, το λιμενικό σώμα και το. Οι λιμενικές επιθεωρήσεις, οι οποίες ας πούμε πραγματικά σε λιώνουν. Αν βάλεις τώρα μαζί με τις επιθεωρήσεις αυτές, ότι υπάρχουν να κάνεις επισκευές, να κάνεις ελέγχους, να παραλάβεις καύσιμα, να παραλάβεις αναλώσεις. Όλα αυτά, ναι, εντάξει. Λες Παναγία μου να πάω να φύγω, να βγω στο πέλαγος να ξεκουραστώ. Ναι. Ενώ παλιά. Ενώ άλλες φορές έλεγες αμάν να πάμε στο λιμάνι. Ναι. Έχει το αντίθετο τώρα. Πάντως όλα τα διηγήματά σου είναι έτσι ζυμωμένα με λιμάνια, με όμορφα λιμάνια του εξωτερικού, στα οποία οι περισσότεροι από τους ιώτες έχουν πάει και έχουν και ωραίες αναμνήσεις. Εμένα με συγκίνησε ιδιαίτερα η Καρολίνα. Η Καρολίνα με συγκίνησε ιδιαίτερα, διότι όλοι από λίγο ως πολύ είχαμε και μια παρόμοια περιπέτεια στα λιμάνια. Και όχι μόνο. Λοιπόν, για να πάμε στα Καρδάμιλα δεκαετίας του 50. Δεκαετίας του 50, όταν γεννιέται ο Μανώλης ο Φίσας το 1952, βέβαια δεν έχεις κανένα πρόβλημα με την ηλικία σου, έτσι, μια χαρά. Είμαι υπερήφανος. Είσαι υπερήφανος και με το αρημάνιο μουστάκι σου, πραγματικά έτσι το καμαρώνουμε, σε καμαρώνουμε, έτσι, ο μίσταξη είναι χαρακτηριστικό του Φίσα. Έχει αρχίσει να μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι αυτός. Πάντα είχα μουστάκι βέβαια. Ναι. Για να πάμε λοιπόν στα Καρδάμιλα αρχές δεκαετίας του 50, όταν τα πράγματα πώς ήταν εκεί, Μανώλη. Καταρχήν, εκείνη την εποχή ήταν γεμάτο το χωριό. Mm-hmm. Είχε πληθυσμό πολύ. Στις γειτονιές ήταν γεμάτες παιδιά και λαϊδούσαν τα παιδιά. Όπου παίζαμε δηλαδή, πόλεμο, παίζαμε μπάλα, παίζαμε τα πάντα. Δηλαδή το σήμερα σε σχέση με το χθες έχει πολύ μεγάλη διαφορά ως προς τον πληθυσμό. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη, γιατί μιλάμε ότι όταν ήμουν στο δημοτικό, λέγανε ότι τα Καρδάμιλα είναι μια κομμόπολης που αριθμεί 10 με 12.000 κόσμο. Και τώρα έχει 2,5 με το Στανιό. Α, τόσους πολλούς είχε, 12.000. Έφυγε πολλοί κόσμος, μετήκησε. Το 1974. Και οι περισσότεροι φύγανε το 1974 με την κρίση. Το 1974 φύγαν πάρα πολλοί, ναι, αλλά μέχρι το 1974 ήδη είχε φτάσει στα μισά ο πληθυσμός. Mm-hmm. Πώς ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα εκεί πέρα πάνω, ήτανε, δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχαν ταξικές διαφορές μεγάλες. Ξέρουμε και Καρδαμιλίτες εφοπλιστές, ξέρουμε έτσι. Ναι. Ότι. Οι κοινωνικές αντιθέσεις ήταν έντονες. Mm-hmm. Αλλά ήταν χαριτωμένα. Ήταν χαριτωμένα με την έννοια ότι μεγαλώσαμε μέσα στα χώματα, στις σαλάνες, mm-hmm. με τα παιχνίδια μας. Δηλαδή αυτό που λέμε φυσιολογικά, δεμένοι με τη φύση. Υπήρχαν γιαγιάδες,
Υπήρξαν πολύ τυχερό με τις γιαγιάδες. Και σήμερα υπάρχουν γιαγιάδες, αλλά είναι ένα παιδί μου πολύ εξελιγμένες. Ε? Ναι, ναι. Αυτές οι γιαγιάδες ήταν δεμένες με τη φύση. Ας πούμε, η γιαγιά μου είχε στο κατώγιο και ένα αλαφιάτι. Κάτι για να δει τους ποντικούς. Κάτι οι γιαγιάδες σήμερα που λες, τι κομμενέρες είναι αυτές. Έτσι λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Ενώ ας πούμε, αν δεις το αντισεπτή, η φωτογραφία της γιαγιάδας με τις ρετήρες της κλπ. Που είναι ζωγραφισμένη η ζωή της στο πρόσωπό της. Και ήξερε τη φύση. Δηλαδή από βράδυ σε έβλεπε το φεγγάρι και έλεγε αύριο θα έχει αέρα και θα είναι έτσι. Όπως το έλεγε έτσι. Ήξερε τα σημάδια. Και μάλιστα δεν προσέχαμε και ιδιαίτερα εκείνο τον καιρό τα σημάδια τα οποία έλεγαν για να μπορούμε και εμείς σήμερα να μπορούμε να προβλέψουμε τι ακριβώς θα κάνει την επόμενη μέρα. Αυτό είναι θέμα άσκησης και φυσικά και σύνδεσης ας πούμε, με τις γνώσεις που μας δίνει η παράδοση. Γοητευμένος από ό,τι μπορώ να καταλάβω με τις γιαγιάδες. Βέβαια, βέβαια. Και με το χωριό. Το χωριό εκείνη την εποχή ήταν εξαιρετικά γοητευτικό επειδή ήταν πολύ ανθρώπινο, είχε πολύ κόσμο. Με όλες τις δυσκολίες. Μπορώ να σας πω ότι υπήρξαν Χριστούγεννα που δεν είχαμε να φάμε. Α, τόσο καλά. Βέβαια. Μας έλειπε ο πατέρας μου πολύ. Ο πατέρας μου έλειπε 2 χρόνια κατά μέσον όρο. Δηλαδή μια φορά έλειψε 3,5 χρόνια. Ναι, το γεγονός ότι μπαρκάρανε και εκείνο τον καιρό αφιδώς. Έτσι, αβέρτα κουβέρτα. Εκείνα τα χρόνια. Καρδαμιλίτες. Ναι. Δεν υπήρχε έτσι μια καλύτερη ποιοτική ζωή όσον αφορά τη διατροφή και τη γενικότερη ας πούμε, εικόνα του. Δεν μπορώ να πω ας πούμε, ότι στερηθήκαμε ας πούμε, τα βασικά. Αλλά απλώς θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό ότι αναγκάστηκα και δούλευα από μικρός για να έχουμε τα απαραίτητα, μαζί με τη βοήθεια του πατέρα μου. Γιατί, όπως είπα, υπήρχε μεγάλη κοινωνική αντίθεση. Δηλαδή, στη γειτονιά μου ήταν ένας καπετάνιος, Θεός χωρέστον, ο οποίος έστελνε στη γυναίκα του 35.000 δραχμές έμβασμα, όταν εμάς μας, ο πατέρας μας έστελνε 2.800. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, πόσο τεράστια είναι η διαφορά. Φαινότανε αυτές οι ταξικές διαφορές στην καθημερινότητα. Εντονότατα φαινότανε. Αλλά απλώς επειδή ήμασταν γνωστοί και λοιπά, κατά κάποιο τρόπο υπήρχε ένα καταλυτικό στοιχείο το οποίο γλύκανε το πράγμα. Δεν υπήρχε δηλαδή αντιπαλότητα κλπ. Ο καθένας ήταν ας πούμε συμβιβασμένος με αυτό που ζούσε και έβαζε στόχο να ανέβει και αυτό στα σκαλοπάτια κλπ. Πόσο απομονωμένοι αισθανόσασταν στα Καρδάμιλα σε σχέση με την πόλη. Εκείνα τα χρόνια. Και αν θέλεις, υπήρχαν εκεί όλα τα απαραίτητα και αναγκαία τα οποία ήταν. Ναι, σαν λίγα. Όχι όλα, δεν μας έλειπε τίποτα. Mm. Δεν έλειπε τίποτα. Εκτός από την οικιακή οικονομία που είχαμε το τυρί μας, το λάδι μας, τα αμύγδαλά μας κλπ. Τις κοτούλες μας, τα αυγά μας. Γενικά ήταν εξελιγμένο μέρος στα Καρδάμιλα. Λόγω του συναλλάγματος ας πούμε, και λόγω του πλούτου που και είχε. Λόγω του ναυτικού, οι οποίοι έχουν να πούνε ότι το γεγονός ότι η εμπορική ναυτιλία στοιχεία, όχι η εμπορική ναυτιλία και οι προηγούμενοι με τους καραβοκύρδες και τα λοιπά είχαν επαφή με κόσμο έξω από τυχείο, είχε ως αποτέλεσμα να έρχεται πολιτισμός εδώ πέρα. Βέβαια, βέβαια. Έκανα παρέα με παιδιά εφοπλιστών, ας πούμε, τα οποία έχουμε συνδεθεί από τα παιδικά μας χρόνια. Και δεν καταλαβαίναμε, δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ μας ότι εγώ είμαι φτωχότερος, εκείνος είναι πλουσιότερος. Ναι. Αυτή η συνύπαρξη, ας πούμε, ήταν μια ομαλή συνύπαρξη που δεν τονίζαμε τις κοινωνικές αντιθέσεις. Όταν μεγαλώσαν αυτά τα παιδιά, πώς συμπεριφερόταν? Ακόμα φίλοι είμαστε. Ακόμα φίλοι είμαστε. Ακόμα φίλοι. Δημοτικό. Το δημοτικό βιάστηκα. Εγώ από 6 χρονών ήθελα να πάω στο δημοτικό, όχι για να μάθω πράγματα, αλλά για να κάνω διαολιές. Είμαι πολύ ζωηρός. Τι είσαι ζωηρός. Ναι. Αλλά στην τρίτη δημοτικού έπεσε μια επιδημία του τύφου στο χωριό, όπου χτύπησε πολλά παιδιά. Ανάμεσα σε αυτά ήμουν και εγώ. Εμένα ήταν μάλιστα σε πολύ βαριά μορφή. Τη γλίτωσα. Στο τσακ. Στο τσακ. Παραπέντε που λένε. Ναι, αλλά εκείνο το καλοκαίρι θυμάμαι ότι τον έβγαλε στο νοσοκομείο κάτω. Στο σκυλίτσιο και θυμάμαι ότι αδυνάτησα πάρα πολύ. Αυτό μου πήρε πάρα πολλά χρόνια μετά να ξαναέρθω, δηλαδή να ξαναβρω τη ζωηρότητά μου. Mm-hmm. Βέβαια από τη φύση μου ήμουν έτσι ζωηρός γενικά και της φασαρίας, αλλά η αρρώστια αυτή κατά κάποιο τρόπο με προσγείωσε. Mm-hmm. Η εξέλιξη ήταν ότι ήμουν ένα ήπιο παιδί στα επόμενα χρόνια. Που είχα ανήσυχο πνεύμα, αλλά δεν ήμουνα τύπος ο οποίος θα πάει να δημιουργήσει φασαρίες όπως ας πούμε θα έκανα αν δεν μου προέκυπτε αυτό. Μάλιστα. Επομένως προσγειώνεσαι.
Κατά κάποιο τρόπο ανώμαλα και νομίζω ότι θετικά. Θετικά. Γυμνάσιο, εξυπακούονταν ότι θα πήγαινα στο γυμνάσιο, διότι πολλά παιδιά εκείνης της εποχής δεν πήγαιναν στο γυμνάσιο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εντάξει, συνήθως ας πούμε οι γονείς εκείνη την εποχή ήταν θυσιαστικοί με το να μας βοηθήσουν να πάμε στο γυμνάσιο. Αυτό ισχύει από πάντα. Καλός μαθητής ήμουνα, πήγα στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο δεν ήμουν ο μαθητής ο οποίος ας πούμε ο επιμελής, μάλλον και τεμπελάκος ήμουνα. Περνούσα εύκολα τις τάξεις. Είχα πολύ όμορφη σχέση με τους καθηγητές μου. Μερικούς από αυτούς αγάπησα πάρα πολύ. Συγχρόνως όμως εντάσσεσαι και στην εκκλησία. Ναι. Από πολύ μικρός. Στην εκκλησία, από πριν πάω στο σχολείο, το δημοτικό, υπήρχαν κάποιοι χωριανοί μου, ας πούμε, που ήταν χαρισματικοί και ψάλαν όμορφα και μου αρέσανε. Και τους μιμόμουν να κάνουν τα ισοκράτημα. Δηλαδή ήμουν στο ιερό τραβωθού, στον ιερέα, και όταν έψαλε το χερουβικό, έκανα ισοκράτημα μέσα από το ιερό. Ναι. Και με ακούσανε, μάλιστα αυτός που με άκουσε για πρώτη φορά, έχω επικοινωνία μαζί του, έχει παντρευτεί στην Κρήτη τώρα, πρόεδρος, ο Βαγγέλης ο πρόεδρος, και του είπα, Βαγγέλη, θυμάμαι που έψαλες τόσο ωραία τότε που... Και με παρεκκίνησες και εμένα να ακολουθώ. Και εκτίμησες το γεγονός ότι σου έκανε ισοκράτημα και με προσκάλεσε να σου κάνει ισοκράτημα. Ναι. Με παιδική φωνή βέβαια. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι... Σε σημαδεύει όμως αυτό. Σε σημαδεύει και συνέχεια εξελίσσεσαι. Είναι και το έμφυτο. Και γίνεσαι σε έναν καλό ψάλτη. Εξελίσσεσαι σε έναν καλό ψάλτη. Καλός ψάλτης δεν είμαι. Το να πει κανείς ότι είναι ψάλτης είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η σχέση μου με την ψαλτική είναι κατά κάποιο τρόπο διασπαρμένη. Δεν έχω πάρει ένα πτυχίο ή δεν έχω κάνει ας πούμε. Καλά, εντάξει. Τα ράσα κάνω τον παπά. Αλλά το αγαπάω πάρα πολύ, Τώρα πώς συνδυάζεται το ιερό με τη ζωηράδα σου, είναι ένα ερώτημα. Είναι περίεργο, είναι συγκυρίες θα έλεγα. Η σχέση με το ποιητικό λόγο, το εκκλησιαστικό, είναι τρομερή εμπειρία. Διότι πολλοί άνθρωποι νομίζουν, ας πούμε, ότι... Δηλαδή, επηρεάζεσαι από τα θρησκευτικά για να μπορέσεις να εκφραστείς και ποιητικά. Το ποιητικό δεν έχει σχέση με το θρησκευτικό, με τη στενή αντίληψη και με τη δογματική αντίληψη. Είναι ποιητικό. Δηλαδή, μια ανάταση ενός ανθρώπου που αναζητεί ή που ψάχνεται να κατακτήσει την αυτογνωσία του μέσα από τα πράγματα τα οποία κάνει, ο ποιητικός λόγος είναι ο πρώτος βοηθός. Είναι το πιο σπουδαίο καταλυτικό στοιχείο. Όταν ας πούμε, μέσα από τους ψαλμούς και μέσα από τον ποιητικό λόγο, τον εκκλησιαστικό, ανακαλύπτεις ζωντανή σοφία, συσχετισμούς ας πούμε από τις ανησυχίες της ζωής σου, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Και θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Θυμάμαι στο γυμνάσιο, γνωρίσαμε τον Καβάφη εξ απαλλωνών ήχων, όπως λες. Γιατί, διότι δεν συνέφερε ας πούμε, το καθεστώς να γνωρίσουμε τον Καβάφη στα γυμνασιακά μας χρόνια. Δύο ποίηματα. Λόγω και της ιδιαιτερότητάς του. Όχι. Κυρίως γιατί είναι ανατρεπτικός. Είναι εξόχως ανατρεπτικός ο Καβάφης. Δύο ποίηματα ήταν. Και ήταν εκείνο τον καιρό. Τα πράγματα τα πολιτικά ήταν πολύ... Αντιδραστικά. Ήταν η Ιθάκη και οι Θερμοπύλες. Λοιπόν, όταν κάναμε τις Θερμοπύλες, ήμουν τετάρτη γυμνασίου, δηλαδή πρώτη ηλικίου, σαν να λέμε, ρωτάω τον καθηγητή και λέω, και τέλος ο εφιάλτης θα φανεί και επιτέλους η μοίη θα διαβούμε. Ο προδότης του λέω. Είναι υπομόκλιο. Αν δεν ήταν ο προδότης, αν δεν ήταν τώρα ο εφιάλτης, δεν θα είχαμε το ολοκαύτωμα των Θερμοπυλών. Αν δεν ήταν ο Ιούδας, δεν θα είχαμε το πάθος του Χριστού. Επομένως, ο ρόλος του προδότη είναι υπομόκλιο. Με λίγα λόγια, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, αγαπητέ Μανώλη Φίσα. Επίτρεψε μου να στέλνω. Μόλις το είπα στον καθηγητή, ο οποίος ήταν νεαρός και πολύ ένθερμος και από τους αγαπητούς καθηγητές, με πέταξε έξω από την τάξη. Έξω, γαϊδούρι μου λέει, που θα πεις για τον Ιούδα. Εγώ παραξενεύτηκα, ήταν και τελευταία ώρα, πήγα να βάλω και απουσία στον εαυτό μου, γιατί έτυχε εκείνη την εποχή. Ήσουν και αψιολόγος. Να ήμουν αψιολόγος, ναι. Ήρθε η ώρα να πω, μου λέει, τι κάνεις, μου λέει, δεν θα βάλεις απουσία. Λέω, καλά, του λέω, εντάξει, μη βάζεις απουσία, μου λέει. Του λέω, προς τι και με πετάξατε έξω. Μου λέει, πάμε να σου πω. Ήτανε τότε δικτατορία, έτσι, όταν ήταν τα γυμνάσια. Ήταν 67-68.
και με παίρνει πίσω από το σχολείο και μου λέει: Ξέρεις, μου λέει, αυτό που είπες είναι καταπληκτικό. Όρισες την έννοια της ελευθερίας. Αλλά είναι πονηρές εποχές, μου λέει, και να μην τα λες. Και φοβήθηκε, ναι. Φοβήθηκε, ναι. Γιατί πρακτικά, όταν θέλεις να δικαιώσεις μέσα σου, μάλλον να ανακαλύψεις τον προδότη, να τον δικαιώσεις και να τον θεραπεύσεις, τι είναι πιο σπουδαίο πράγμα. Αυτό είναι η ελεύθερη βούληση, είναι δηλαδή οι δωρές που έχουμε σαν άνθρωποι, ας πούμε, και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Και είναι ο μόνος δρόμος και το καλύτερο εργαλείο για αυτογνωσία. Με λίγα λόγια, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, επηρεάζεσαι από αυτά που διαβάζεις και αρχίζει ο προβληματισμός. Βέβαια, βέβαια. Ένας προβληματισμός, ο οποίος θα έλεγα ότι ήταν συνάρτηση και των ανώμαλων πολιτικών καταστάσεων που επικρατούσαν εκείνο τον καιρό. Των διώξεων και των όλων αυτών των πραγμάτων. Δεν τις πολύ καταλαβαίναμε αυτές τότε. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι ως που έβγαλε το γυμνάσιο, ας πούμε, ήμουν και λίγο βούδι σε πολλά πράγματα. Πολιτική δηλαδή δεν ναι. έπαιζε κανένα ρόλο. Παρά το ότι γινόταν χαμός εκείνο τον καιρό. Λανθανόντως δούλευε δηλαδή. Αλλά απλώς συναντήσαμε τίμιους και όμορφους ανθρώπους σαν καθηγητές. Ας πούμε, είχαμε ένα Μινά Καλούδη. Ο Μινάς ο Καλούδης ήταν ένας γίγαντας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα υπέροχο τρόπο να σου μεταδίδει τα όμορφα αισθήματα, τις ωραίες ιδέες, χωρίς να είναι, ας πούμε, χωρίς να δίνουμε στόχο. Έτσι, να δουλεύουν εσωτερικά. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν κρυφά σχολιά κατά μένα. Ναι. Μανώλη Φίσα, υπήρχε πόλωση, φανατισμός εκεί πέρα πάνω, πολιτικός στα Καρδάμιλα. Υπήρχε σε μερικές περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι από το 60, το 61 μέχρι και το 67 κηρύχθηκε η δικτατορία, ήταν μια πολιτική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας τα είδαμε όλα. Ναι. Εκδηλωνόταν και στο σχολείο πολλές φορές. Δηλαδή, ο δάσκαλος, ας πούμε, στα Καρδάμιλα. Δηλαδή, αναζητούσες το δίκιο, αναζητούσες έτσι, αγανακτούσες με το άδικο. Το δίκιο και το άδικο σε εκείνη την εποχή δεν μπορούσα εγώ να το αντιληφθώ όπως το αντιλαμβάνομαι τώρα, που κατά κάποιο τρόπο έχω μια αυτοδικαίωση και, και ένα αυτοπροδιορισμό σαν άνθρωπος. Όμως, συνδεόμενος από. Συνδέοντας το τώρα με το τότε, αρχίζω να καταλαβαίνω πράγματα που δεν καταλάβαινα τότε. Αλλά στους όλους τους ανθρώπους συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και τώρα που σκέπτομαι, ας πούμε, βλέπω, ξέρω εγώ, πόσο δεικτικός το Δήμο ήταν ο δάσκαλος, ας πούμε, στο δημοτικό σχολείο, επειδή ήταν, ξέρω εγώ, δεξιός και ο πατέρας μου ήταν κεντρός. Ο πατέρας μου ήταν ένας άγιος άνθρωπος, δεν είχε καμία σχέση με την λογική, ας πούμε, της κόντρας και του δογματισμού του πολιτικού και του κομματισμού. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν το άρεσε το στραβό. Ήθελε το δίκιο. Και σαν τέτοιοι άνθρωποι στο περιβάλλον ήταν πάρα πολλοί. Μανώλη, θα περίμενε κανείς με Θερμοπύλες, με Ιθάκη, με Καβάφη κτλ. Να προσδιορίσεις τους στόχους σου προς τα έτσι φιλολογικά πράγματα. Εσύ πότε αρχίζεις να σκέπτεσαι, τελειώνοντας το γυμνάσιο, ότι κάτι πρέπει να γίνεις και προς τα πού πρέπει να κατευθυνθείς? Εκείνη την εποχή το τι θα γίνω ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, ήταν προκατασκευή το ότι θα τελειώσουμε το γυμνάσιο, θα πάμε στο καράβι, σε 6 μήνες θα πιάσω ναύτη, σε ένα χρόνο θα πιάσω ναύτη. Πόσα τις εκατό από τα καρταμιλιτάκια πήγαιναν εκείνο τον καιρό στα βαπορία? Ήταν ο κανόνας. Το 95%. Ο κανόνας ήταν. Κανόνας. Ο κανόνας ήταν. Θυμάμαι, είχα ένα ξάδερφο, ας πούμε, το καλύτερο, ο Γιώργος ο Φίσος, που ζει στη Νέα Ορλεάνη, ο οποίος ήταν ο αριστούχος των αριστούχων. Μεγάλο μυαλό. Και όταν του έδωσε ο Μακαρίτης, ο Μιχάλης Οξυλάς, υποτροφή να σπουδάσει νομική, την πήρε, τον ευχαρίστησε και την επέστρεψε στον δεύτερο. Διότι του είπε: Κύριε Ξυλά, έχω να παντρέψω την αδερφή μου. Εγώ θα πάω στα Βαπορία. Δεν θα κάνω τον πατέρα μου λαμαρίνα. Εγώ για να σπουδάσω δικηγόρο, να βγάλω λεφτά πρώτη φορά στα 30 μου χρόνια, δεν με παίρνει. Και πήγε στα Βαπόρια, έφτασε, ακόλουθησε την επετηρία του ναυτικού. Ξέρω, κάποια στιγμή βγήκε έξω στα γραφεία λόγω εξαιρετικού μυαλού. Επί χρόνια ήταν διευθυντή του Λιβανού στη Νέα Ορλεάνη κλπ. Πάντως, θέλω να σου πω όμως ότι δεν ακολούθησε τις σπουδές. Πάντως, ο Μανώλης Φίσας είχε και μια εμπειρία κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών του χρόνων, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα με τα
με τα ταξίδια στο Πλωμάρι, βλέπω εδώ πέρα, γνούσα, καρπούζια, ναι, σταφύλια. Αυτά ήταν τα πολύ όμορφα. Ήταν δίπλα. Ήταν εκείνο τον καιρό που υπήρχαν πολλά καΐκια τα οποία εκτελούσαν εμπορικά ταξίδια και μετέφεραν διάφορα πράγματα. Ναι. Συγκατοικούσαμε στο ίδιο σπίτι, στο Στραβελάκι που έμενα στο Μάρμαρο, με τον Γιώργο Νικόλα το Μαυρί. Ο Γιώργο Νικόλα το Μαυρί είχε μια βάρκα που την έλεγε Γαζολίνα, η Ελπίδα. Αυτή λοιπόν τη βάρκα ήταν φορτηγό βάρκα, μεγάλη. Όχι καίκι βέβαια, όπου πήγαινε 4 μίλια την ώρα. Ξεκινούσαν λοιπόν από τα Καρδάμιλα, πηγαίναμε σε 8 ώρες στο Πλωμάρι, φορτώναμε καρπούζια, τα γυρίζαμε στα Καρδάμιλα και τα πουλούσαμε. Αυτό ήταν μία εμπειρία. Άλλη εμπειρία. Σου άρεσε. Πάρα πολύ. Εγώ καθόμουν στο τιμόνι, ο Μπαρμπανικός καθόταν στην πλώρη και κοιμότανε. Τώρα σε ηλικία. Σε γυμνάσιο ήμουν. Η άλλη ωραία εμπειρία ήταν, αν θυμάστε, τα σταφύλια, τα νιχάτα, τα εγνουσιώτικα. Αυτά, τον καιρό ας πούμε, που το σταφύλι το συνηθισμένο είχε, ξέρω εγώ, μία δραχμή το κιλό, αυτά είχαν 10. Mm. Λοιπόν, πήγαμε και φορτώναμε σταφύλια από την Εγνούσα, τα φέραμε στα Καρδάμιλα και τα πουλούσαμε μάτια-μάτια. Τα παίρνανε πλούσιοι άνθρωποι. Mm. Εφοπλιστές, καπιτανέοι. Και μάλιστα μου έλεγε ο Μπαρμπανικόλας, βρε. Φάει κανένα σταφυλάκι να πω εδώ να πω σου δίνω, γιατί αυτά δεν τα σηκώνει η τσέπη σου να τα αγοράσει. Ναι. Και έτσι δοκίμασα αυτό το σταφύλι, επειδή ήμουν μεταφορέας, ας πούμε, με τον Μπαρμπανικό. Ας πούμε ότι ήταν το προήμιο. Αυτά τα ταξίδια προκειμένου να πας παρακάτω. Δικτατορία. Τι γίνεται, επιβάλλει τη δικτατορία, σε αγγίζει καθόλου. Η δικτατορία. Δηλαδή αναρωτιέσαι τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, τι σημαίνει και τι κάνουμε και πώς τα. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή. Είπες προηγουμένως, Ζουδάκι, είπες, πώς θα το λέω, Ζουδάκι, Δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν το κατάλαβα, διότι εγώ ας πούμε τελείωσα το γυμνάσιο, δηλαδή από 12 χρονών μέχρι που τελείωσα το γυμνάσιο 18, τελειώνεις το 60, δούλευα στην οικοδομή. Το 70, έτσι, τελείωσες, ναι, το 70. Δεν έχω πάει διακοπές ποτέ στη ζωή μου. Αυτό με ακολουθεί, είναι περίεργο. Δηλαδή, κάποια στιγμή αυτονομήθηκα οικονομικά, δεν μπορούσα να πάρω τη γέννη, δεν μου έχει, ούτε μήνα του μέλητος δεν έχω κάνει. Έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά. Δηλαδή τελείωνα, ας πούμε, ερχόντας σε οι διακοπές των Χριστουγέννων, στην οικοδομή. Mm-hmm. Το Πάσχα το ίδιο. Αντέχει. Βέβαια. Ο μικρός. Θυμάμαι, μάλιστα, είχα εργοδότη επί πολλά χρόνια, τα 2 χρόνια τουλάχιστον, 5η και 6η γυμνασίου, είχα τον Θανάση τον Αναστόπουλο, του ποδοσφαιριστού Αναστόπουλο τον πατέρα. Mm-hmm. Αυτός ήταν στα Καρδάμιλα, εργολάβος. Και μάλιστα ο Αναστόπουλος έμαθε μπάλα από το συμμαθητή μου, τον Μιχάλη τον Βαδεντάς, τον μεγάλο αθλητή. Τι λες. Και τον Κλεόβουλο τον Ζολότα. Λοιπόν, και ερχόταν 7 και 4 κάθε πρωί ο Θανάσης. 7 και 4 κάθε πρωί. Μανώλη, σαν τον Πατακό ήταν. Και μου έδινε δουλειά. Θα πας εκεί να κάνεις αυτό. Και τις σχολικές μέρες, όταν είχε να ρίξουμε καμιά πλάκα, να κάνουμε κάποια δουλειά η οποία ήθελε, ας πούμε, μπούγιο για να ξεμπερδεύει, να ξεπεταχτεί γρήγορα, τι ώρα σχολάς, 2 η ώρα. Λοιπόν, 2,5 ώρα εκεί. Τι άλλο τώρα, είσαι έφηβος πια, έτσι, προς την νεότητα. Μόνο δουλειά και σχολείο. Δεν μου λείπε, ας πούμε, και η δράση. Α, είχες και δράση. Είχα, αλλά εντάξει, το έκανε εις βάρος της ξεκούρασης, ας πούμε. Πολλές φορές καθόμουν μέσα στη νύχτα και μελετούσα κιθάρα. Πρακτικά. Γιατί πότε κάνουμε... ξεκίνησες, κιθάρα, πότε ξεκίνησες. Κιθάρα, μου δώρησε μια κιθάρα ο χέρι του Βαγγέλου Ζολώτας, καπετάνιος. Μανώλη, ήταν προδιαγεγραμμένη λοιπόν η πορεία σου τελειώνοντας το γυμνάσιο. Να γίνεις ναυτικός. Ναι. Και κατά ευτυχή συγκυρία, εκείνο τον καιρό υπήρχε εδώ η σχολή μηχανικών και ήταν πάρα πολύ θετικό το να πας να βγάλεις μια σχολή και στη συνέχεια να μπαρκάρεις. Τώρα, αυτή η δουλειά συζητάμε το 70. Ναι, το 70. Με τα νύψια του Γιάννη του Καρά, του Πόρτο Καρά, του Γιάννη Κωνσταντίνου Καρά, ήμασταν φίλοι. Και ήξερα προσωπικά και τον Καρά. Αυτός λοιπόν, τον είχα δει μια φορά, καθόταν εκεί πέρα στην παραλία και έκανε τον μπάνιο του. Είχε και το κότερό του, το Καρίτα, ήταν ένας άνθρωπος διανοούμενος, ήταν μόνο, ας πούμε, καραβοκύρης. Μου λέει, εσύ Φυσάκη, μου λέει, γιατί μου παραγγείς μηχανικούς. Από μηχανικούς έχουμε ανάγκη, όχι από καπετάνιος. Ναι. Έτσι. Λέω να πάω. Δηλαδή συμπτωματικό ήταν αυτό, μετά, ναι, από, ναι, παρότρινση του... Σου λέω ότι ως μηχανικός είμαι ατάλλαντος.
Ναι. Ναι, δυσκολεύτηκα. Περίεργο. Παράξενο μου φαίνεται. Ναι, ναι. Και έστειλε τηλεγράφημα μόλις τελείωσε η χρονιά σε μένα. Ένα τηλεγράφημα και μέσω των γραφείων του, τότε είχε την Χιόν, μια εταιρεία με μικρά καραβάκια. Και με έστειλε στο Γιαλούρι μου. Το Γιαλούρι ήταν φίλοι. Για να μάθεις αγγλικά. Για να μου κάνει φροντιστήριο να περάσω στις αγωγικές. Στη σχολή μηχανικών. Ναι. Και εκεί γνώρισα το Γιαλούρι. Συζητάμε λοιπόν το 1970 και εδώ κλείνει ο πρώτος κύκλος. Ναι. Τη ζωή σου, έτσι, ένας σταθμός και ξεκινάει ένας καινούριος, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια μαζί με κάποιες φωτογραφίες που θα ξυπνήσουν έτσι αναμνήσεις στο Μανώλη Φίσα. Αφού όμως πρώτα, αγαπητέ Μανώλη, μας παίξεις και ένα τραγουδάκι. Ναι. Αυτό το τραγουδάκι είναι το αγαπημένο τραγούδι του Νίκου του Γιαλούρη. Μπαλάντα. Είναι ένα όμορφο τραγούδι το οποίο ουσιαστικά είναι ένα ραντεβού από μια επιστροφή. Και νομίζω πως μας αγγίζει και σαν ναυτικούς αυτό. Γιαλούρης, Μανώλης Φίσας, επανερχόμαστε σε λίγο. Thank you.
φιλόξενους χώρους του ξενοδοχείου Ερίθρα βρισκόμαστε σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους υπευθύνους για τη φιλοξενία τους εδώ πέρα, παρέα με τον Μανώλη Φίσα. Τον Μανώλη Φίσα, τον οποίο έχουμε αφήσει να έχει πάει στον Νίκο Γιαλούρη, σε έναν Νίκο Γιαλούρη ο οποίος αποτελεί σταθμό για τη συνέχεια πνευματικότητα του Μανώλη Φίσα. Εγώ βασικά συγγνώρισα από το... Ναι, μέσα από τον Νίκο. Μέσα από τον Νίκο Γιαλούρη. Νίκος Γιαλούρης, ο οποίος διέγραψε μια καταπληκτική πορεία και άφησε ανεξίτηλο, θα έλεγα, αγαπητέ Μανώλη, το στίγμα του, έτσι, στα καλλιτεχνικά πράγματα της Χίου. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, βέβαια. Πας λοιπόν στο Γιαλούρη για να μάθεις αγγλικά πιο καλά, για να δώσεις εξετάσεις στη Σχολή Μηχανικών. Και υποθέτω ότι περνάς στη Σχολή Μηχανικών, έτσι, μετά από τις αγωγικές εξετάσεις, πότε, το 70. Το 70, ναι. Το 70. Ήταν εκείνη τη φορά λοιπόν, με την ιστορία που μου το έπαιζε ότι είναι εργάτης, ναι, όταν πήγα να τον δω. Τι έλεγε? Πήγα να τον δω, βλέπω έναν τύπο και άσπριζε και πολεμούσε. Λέω, πού είναι ο Γιαλούρης, ρε παιδιά, το πρώτο, ρε φίλε. Λέει, δεν είναι εδώ, μέσα περίμενε τον, θα έρθει, ναι. Ήταν ο ίδιος, με δούλευε κάπως η ώρα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Σχολή Μηχανικών. Η Σχολή Μηχανικών ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, με την έννοια ότι και εδώ παίζει μεγάλη σημασία ο ρόλος δάσκαλος. Mm-hmm. Πολύ τυχερός. Όλη η γενιά μου ήταν πάρα πολύ τυχερή. Είχαμε εξαιρετικούς δασκάλους και εμπειρικούς δασκάλους, όπως ο Μαστρο Αντώνης ο Αρακάς, ο Μαστρο Κώστας ο Κλαδιάς και ανθρώπους, ας πούμε... Ναυτικοί δάσκαλοι με εμπειρία. Ναι, ναι. Μαστόρι, ναι, και ναυτικοί. Ο Γιάννης ο Φιλίππου, ο Πέτρος ο Ρισκάκης, ο πιο σπουδαίος από όλους, βέβαια, ο Λάκης ο Φουσφούκας. Τα πιάνες. Εκείνη την εποχή δεν ήμουν ο καλύτερος, αλλά κάποια στιγμή που γονάτισα στο πρώτο τρίμηνο της σχολής, επειδή είχα γνωριστεί με τον Γιαλούρη, ο Γιαλούρης μου έκανε μια εξήγηση. Μου λέει, μάγκα μου λέει, αν καταλαβαίνεις ότι δεν σου πάει αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να το πας παρακάτω, σταμάτα το. Σίγουρα φύγαινε. Αλλιώς θα κάνεις ένα πράγμα. Με μαθηματική ακρίβεια. Δηλαδή θα το αγαπήσεις. Δίλημα μεγάλο. Ναι. Το πέδεψες πολύ. Οπότε έβαλα στόχο στο μυαλό μου ότι πρέπει να αγαπήσω έναν μηχανικό. Δεν είχα το ταλέντο, δεν είμαι ο μηχανικός ο οποίος, ας πούμε, έχει το ένστικτο που θα βρει αμέσως ένα πρόβλημα να το λύσει. Αλλά ομολογώ ότι την αγάπησα πάρα πολύ τη δουλειά και αυτό με βοήθησε τουλάχιστον να κάνω μια αξιοπρεπή καριέρα με καλό όνομα. Τρία χρόνια στη σχολή, δεν είχα πρόβλημα, πέρασα όμορφα, ομαλά, ήμουν μέσα στους καλούς μαθητές. Αν και με το σύστημα του Περικλήτου Φουσφούκα, ας πούμε, 35 μαθητές ήμασταν στήθος με στήθος, πολύ κοντά. Mm. Διότι όλοι στην καριέρα τους, ας πούμε, όλοι ήταν καλοπληρωμένοι. Ήταν εκείνο το καιρό που υπήρχε και μια στρατιωτική τάξη στη Σχολή Μηχανικών ή όχι? Υπήρχε, ναι, υπήρχε, κάπου μας έπλητε, αλλά κατάλαβα αργότερα ότι πίσω από αυτή τη στρατιωτική τάξη υπάρχει η αξία της εσωτερικής πειθαρχίας. Και κατάλαβα ότι μερικοί άνθρωποι ευφυείς, όπως ο Περικλής, ας πούμε, αλλά και οι μαστόροι μας, δεν στοχεύανε στην στρατιωτική πειθαρχία. Στοχεύανε στο να μας καλλιεργήσουν την εσωτερική πειθαρχία. Η οποία, ας πούμε, είναι και βασικό εργαλείο να αντιμετωπίσει τη θάλασσα. Έτσι. Δεν μπορείς να είσαι απίθαρχος. Η ατιμέλτωση. Και πρέπει να τη σέβεσαι. Προτεραιότητα. Απολύτως. Μανώλη Φυσά. Η ψαλτική που βρίσκεται τώρα, δηλαδή, εντάξει, πήγαινες, έκανες σοκρατήματα κτλ, αλλά έχω την αίσθηση ότι μεγαλώνοντας... Τον πρώτο καιρό πήγαινα στη Μητρόπολη, που ήταν ο Χατζησταμάτης και ο κύριος Κώστας ο Καλαμπάκος αριστερά. Αυτοί οι άνθρωποι μου άρεσαν να τους ακούω, μου άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά μετά, κάποια στιγμή, τυχαία, γνώρισα τον Γεωργιώτη τον Βουτσί. Ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος απλός, προσιτός. Ο οποίος, μιλήχιος, ο οποίος δίδαξε πολλούς, πάρα πολλούς. Μπορώ να πω ότι είναι η κολόνα. Και ήταν και παπουτσής. Ναι. Δεν τον είχα πάρει μια φορά, ναι. Με φοβερό χιούμορ. Ήρθε μια δεσποινίδα, μια φορά που έφτιαξε το τακούνι και του λέει, σας χρωστάω, κύριε Γιώργο. Λέει, κοίταξε να δεις, παιδί μου. Σήμερα θα βγάλω ένα κατοστάρικο και έβγαλα μόνο 30. Τα υπόλοιπα θα μου τα δώσεις εσύ, της λέει. Καλό. Μάλιστα, λοιπόν.
Λοιπόν, ο κύριος Γιώργης. Αρχίζεις πια λοιπόν, αρχίζεις δηλαδή και με τη διδασκαλία αυτών των δύο ανθρώπων, μπαίνεις πια για τα καλά. Συνήθως έψελνα μαζί του. Το βασικό ήταν ότι ο κύριος Γιώργης γνώρισε σε μένα ότι είμαι μπάσος, είμαι βαρύτονος και με χρησιμοποίησε στο ισοκράτημα. Το ισοκράτημα θέλει άνθρωπο που να έχει φαντασία και μουσικό αυτή. Και δόξα τω Θεώ, αυτά τα έχω. Και με χρησιμοποίησε κυρίως σε Σοκράτη, δηλαδή σπανίως σολάζα. Και είχε δίκιο βέβαια, διότι το να είσαι σολίστας πρέπει να το έχεις. Εγώ δεν το είχα. Δηλαδή, εγώ ψέλνω, όταν ψέλνω, ας πούμε, ψέλνω από ανάγκη. Όταν δηλαδή δεν υπάρχει ψάλτης, ψέλνω. Δεν ψέλνω ανυπόφορα, επειδή έχω μουσικό αυτή. Μια χαρά ψέλνεις. Αλλά. Μανώλη, σκέφτηκες κάποια στιγμή ότι θα μπορούσες να ασχοληθείς επαγγελματικά με την ψαλτική? Όχι, δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα, διότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Με ποια έννοια? Αν πεις με την μια έννοια που πάω τώρα και ψέλνω, ας πούμε, λόγω μη υπάρξεως κανονικού ψάλτη, εντάξει. Εξυπηρετώ μια κατάσταση για να πάω να ψάλω, ας πούμε, αν μου πεις ότι αύριο θα πάω να ψάλω με εκεί, εγώ το βράδυ πρέπει να κάτσω 2-3 ώρες να μελετήσω. Να τα περάσω. Τόσο καλά. Πρέπει να κάτσεις, δηλαδή να κάνεις προεργασία, να προετοιμαστείς. Αν θες να το κάνεις όμορφα. Έτσι, για να μην διώξεις τους ανθρώπους από την εκκλησιά. Εντάξει, θα μου πεις ότι. Πώς φεύγει κανείς από την εκκλησιά, δεν ψάλλει ωραία? Όχι, εννοώ. Όχι, έχει μεγάλη σημασία να αποδώσεις την εκφορά του λόγου σωστά και να περάσει. Γιατί πολλές φορές ο ποιητικός λόγος, ο εκκλησιαστικός, ο λατρευτικός, έχει στοιχεία τα οποία παρηγορούν, ανεβάζουν το ηθικό, υψώνουν το ανάστημα. Και θα έλεγα ότι υπάρχουν και στοίχοι. Αμυγός ανατρεπτική. Δεν το πιστεύεις. Ανατρεπτική όπως θα ακούσει. Γιατί η τέχνη μόνο ανατρεπτική είναι. Και μου δόθηκε η ευκαιρία να το ανακαλύψω αυτό στα ταξίδια όταν, ας πούμε, ήθελα κατά κάποιο τρόπο, δεν μπορούσα να πάω στην εκκλησία να εκκλησιαστώ και καθόμουν και τα διάβαζα. Όταν τα διαβάζεις, εκεί τα ανακαλύπτεις. Έτσι. Και κατά τη διάρκεια αυτών των τριών χρόνων που είσαι στη Σχολή Μηχανικών, υποθέτω ότι και η φιλία σου με τον Γιαλούρη θερμαίνεται ακόμα πιο πολύ, έτσι ή όχι? Με το, ο Γιαλούρης και σε βάζει σε άλλους ατραπούς. Πολύ δύσκολο στην αρχή, αλλά όταν του κέρδισα την εμπιστοσύνη του, οι ανακαλύψεις ήταν τρομερές. Και τον αγαπάς πάρα πολύ, τον αγαπούσες πάρα πολύ, τον λάτρευες θα έλεγα. Μου άνοιξε όμως, δεν ανοίγονταν εύκολα. Ανακάλυψα τι ήταν. Δηλαδή δεν ήταν ότι με βοήθησε να κάνω κλασική κιθάρα σαν δάσκαλο, ο πρώτος μου δάσκαλος στην κιθάρα, να μάθω τα πέντε πραγματάκια. Και αλήθεια, τώρα παίζω με τον τρόπο το δικό του. Η ενασχόλησή σου με τη μουσική πότε ξεκίνησε? Πρακτικά στο γυμνάσιο. Έπαιζα πρακτικά με το αυτή κομπαλιαμέντα και συνόδευα τη φωνή μου. Είχα και ένα μπουζούκι το οποίο ήταν γεμάτο τσιρότα, νοσοκομείο, ακούω σκέτο. Πώς το κοπανούσες κάτω, δίκιο. Όχι, ήταν ταλαιπωρημένο. Μου το δώσανε, δεν είχαμε λεφτά. Μάλιστα. Λοιπόν, και φτάνουμε στον πρώτο πάρκο. Επιτέλους δηλαδή, επιτέλους ολοκληρώνεις τις σπουδές σου και ανοίγεται μπροστά σου, έτσι, ορίζονται στέλες. Το πρώτο πάρκο. Το πρώτο πάρκο πήγα στη Γλασκόβη, όπου ήταν ένα καράβι που το έχει αγοράσει ο κατά Νικόλας ο Φράγκος. Ήταν σε αθλία κατάσταση, δούλευε μια ηλεκτρομηχανή, μία ήταν ανατινακμένη. Η good faith. Το πρώτο βαπόρι που έκανα το 1971 ήταν το Good Hope. Α, στο Hope έκανε. Στο Hope. Σε ένα μικρό βαποράκι το οποίο ήταν. Στα να πάει. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ο Φράγκος είχε εμβληματικούς ναυτικούς προσαρμοσμένους στις λογικές του. Γιατί ήταν και ο ίδιος πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος και πολύ απαιτητικός. Πιο πολύ έμπορος παρά εφοπλιστής. Τέλος πάντων. Κοιτάει και πολύ τσιγκούνης. Συγκούνης όσον αφορά τα πληρώματά του, αυτό είναι. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ήθελε να. Θα σου πω και μια ιστορία με αυτό. Επήγε λοιπόν στο Good Heltzman αυτό το βαπόρι. Κάτσαμε 1,5 μήνα στη Γλασκόβη. Χτίσαμε μια ηλεκτρομηχανία. Οι πρώτες μέρες στο βαπόρι πώς ήταν? Ναι. Ήταν όπως περίμενες ή εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή. Επειδή ήταν και το παλιό πλήρωμα μέσα, γιατί ήταν το βαπόρι υποκατάσχεση, το κέρδισε ο Φράγκος κλπ. Εμείς αρχίσαμε και κάνουμε δουλειές, ενώ υπήρχε ακόμα και το παλιό πλήρωμα. Τι ήταν τριόχρονο βαπόρι, αλλά νομίζω ότι ήταν 23. Αν κάτσω να περιγράψω τώρα λεπτομέρειες, θα φάμε όλο το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, εκεί
Ήταν το πρώτο ρομαντικό κομμάτι της σχέσης μου με τη θάλασσα, αλλά και με το ξένο τόπο, ας πούμε. Δηλαδή, γνωρίστηκα με τους Σκοτσέζους που ήταν μέσα. Ήταν και ένας Σπανιόλος, ο οποίος... Ψαχνώσουν συνέχεια, ναι, ναι. Έτσι και στο εξωτερικό. Μια φορά βγήκαμε εξόδου, πάμε στο Στέλλα Μάρις, μας καλέσανε όλοι οι ναυτικοί, οι ντόπιοι, ξέρω εγώ, σύλλογος που έχουν, το κλαμπ. Και όταν επιστρέφαμε, στη μέση του δρόμου βλέπω κάποιους να ορμάνε κάποιοι, να τον δέρουν μέχρι, δεν ξέρω, μπορεί να τον σκοτώσαν κιόλας. Και εγώ, σαν παιδί της Χίου, πήγα να επέμβω να τους χωρίσω. Μα αρπάξαν, μου λένε, τρελός είσαι. Μου έκανε εντύπωση ότι σκοτώναν τον άνθρωπο δίπλα τους. Και δεν έπαιρνε κανείς χαμπάρι. Τίποτα. Δεν επενέβαινε κανείς. Με τραβήξανε. Εγώ δεν μπορούσα να το ξεπεράσω αυτό. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Λέω, κοίταξε να δεις, έτσι ζούγκλα είναι η ζωή. Η χαρά που ένιωσα ήταν τεράστια όταν μπήκα στο αεροπλάνο να πάω στη Γλασκόβη. Βέβαια, όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε στο Βόρειο Ατλαντικό χειμώνα, ξέρω εγώ, που με έπιασε η θάλασσα, άρχισαν οι δυσκολίες, η απομόνωση. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και τα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν τώρα κλπ. Έγραψα τα πρώτα μου ποίηματα. Το ημερολόγιο στοχασμών. Για πέμε ένα. Δεν το θυμάμαι, το έχω στην ταμπλέτα. Μετά άνοιξε την ταμπλέτα να σου διαβάσω. Επειδή η σχέση με την πίεση είναι στοχαστική, δηλαδή εγώ... Η πίεση πότε μπήκε στη ζωή σου? Εγώ πάντα έγραφα πίεση. Πάντα δηλαδή μ' άρεσε ο Λορέντζος Μαβίλης στο γυμνάσιο και έγραφα σονέτα. Έχω γράψει καμιά κάτω στη σονέτα, τα οποία μετά κάψει η μάνα μου για να μην γίνω γυναικωτός. Άλλου πάλι τούτο. Μετά εξαφάνισε, ναι. Γιατί η πίεση θεωρείται ότι ήταν... Έτσι το έκλαμβανε εκείνη. Να ξέρεις, τα καρδάμιλα και την κιθάρα που μου σπάσε, της είπε ο ψάλτης που μου κάνει μάθημα, ότι είναι τον γάμισο οργανοπαίχτη. Δηλαδή. Και έσπασε την κιθάρα που μου έδωσε ο κύριος Ζολώτας. Λοιπόν, οι πρώτοι μήνες στα βαπόρια, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, καλή ήταν, έτσι δεν είχε. Καλή και μετά κλάματα. Κλάματα γιατί. Κλάματα. Δηλαδή, άρχισα να αντιλαμβάνομαι την απουσία, την κοινωνική απουσία. Και το βλέπα και ρομαντικά, είμαι και ρομαντικός με αυτή την έννοια. Και άρχισα να γράφω ποίηματα, τα οποία αναφερόντουσαν, ας πούμε, στη μοναξιά, στη νοσταλγία, στις εικόνες. Θυμάμαι ότι πήγαμε στον Άγιο Λαβρέντι να φορτώσουμε και πήγαμε μέχρι μέσα τις λίμνες. Και έβλεπα δεξιά-αριστερά τα υπέροχα τοπία, ξέρεις, τα νησιά, τα έλατα και όλα αυτά. Είχα μαγευτεί. Πήγαινα στην πλώρη που δεν ακουγόταν η μηχανή και νομίζω ότι σα πρόχνανε αγγέλι. Ο ρομαντισμός. Ναι, αρχίσαν αυτά να δουλεύανε. Και σιγά σιγά βέβαια από τρίτος γίνεσαι δεύτερος, πας πρώτος κτλ. Και όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, αν μπορούσες να ξεχωρίσεις κάτι έτσι το οποίο σε σημάδεψε. Καρολίνα. Αυτό. Έχω κολλήσει την Καρολίνα, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Αυτό που με σημάδευε έντονα ήταν ακριβώς η σχέση μου με τους ανθρώπους του λιμανιού. Αλλά όχι με τους ανθρώπους που είχαν την ισχύ, αλλά με τους ανθρώπους που εκμεταλλευόταν. Τους απλούς. Τους απλούς ανθρώπους. Τους ανθρώπους που ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Όπως οι γυναίκες, όπως οι φτωχοί άνθρωποι, όπως οι εργάτες. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν να κουβεντιάζω μαζί τους. Εξού και ζωντανά βιβλία για μένα. Πάντως οι αγαπητοί τηλεθεατές μας μπορούν να πάρουν μια γεύση από εκείνα τα ταξίδια του Μανώλη Φίσα, διαβάζοντας το βιβλίο που είπα στην αρχή, ναι. Τα ζωντανά βιβλία της εκδόσης ΑΛΦΑΠΗ. Και θα ήθελα είναι να πάρα πολύ ωραία, είναι έτσι πολύ συγκινητικά, πολύ ρομαντικά, να πολύ λυρικά. Ευχαριστώ για τα... Όχι, είναι γεγονός. Ναι. Και θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι όλα αυτά τα χρόνια, από το γυμνάσιο μέχρι και τα ταξίδια και τους ανθρώπους, γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους, με τους οποίους συνδέθηκα με μεγάλη φιλία. Και μια φορά λοιπόν, κάνοντας έτσι απολογισμό, μάλιστα μου δώσεις και εσύ την ευκαιρία να τα ξαναβρω αυτά τα πράγματα, κάνοντας απολογισμό όλων αυτών των φιλίων και των φίλων και των ανθρώπων που τους λέω ζωντανά βιβλία, επειδή δεν μπορείς να κάνεις τόσα μικρά, τόσα πολλά κομμάτια την καρδιά σου, έγραψα ένα στίχο, το οποίο θα το διαβάσω, το έφερα επίτηδες εδώ. Έγραψα ένα στίχο, ο οποίος γράφτηκε σε κάποια φάση που χωριζόμουν με τη γυναίκα μου για να πάω ένα μπάρκο. Ηρίστον παρόδο, πότε παντρεύτηκες, το 80... Το 89. Το 89, ναι, με την... Την Γιαννούλα. Τη Γιαννούλα, είναι από το Πιτίος η γυναίκα μου. Και έχεις δύο παιδιά. Και έχω δύο παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν,
επειδή σκεπτόμουν ότι η αγάπη μου και η φιλία μου έχει πάρα πολλά κομμάτια. Λίγο σύντομα, γιατί δεν έχουμε ώρα. Κομμάτια η αγάπη μας, στα κομμάτια των όρκων της συναντιέται, χωρίς να ξέρει πως κάθε της μέρος είναι μια μεγάλη αγάπη, η πιο μεγάλη. Δηλαδή, άμα συναντήσω τώρα εσένα, που έχω χρόνια να συναντήσω, ή ένα φίλο μου από την Αργεντινή, νιώθω την αγάπη ενός αδερφικού φίλου. Άσχετα ότι είμαστε μακριά. Τελικά λειτουργεί έτσι. Πάντως, έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη για την Νότια Αμερική. Είναι και αλήθεια ότι είμαστε κοντά. Και εδώ που τα λέμε, ποιος ναυτικός, τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια, δεν είχε πολύ μεγάλη αγάπη για την Νότια Αμερική, ποιος δεν είχε πολύ μεγάλη αγάπη για την Ιαπωνία, ποιος δεν είχε πολύ μεγάλη αγάπη για την Κορέα. Για τις Φιλιππίνες, για όλα αυτά τα πράγματα. Η Νότια Αμερική όμως έχει πολύ μελαγχολικό πρόσωπο. Ναι. Δηλαδή, φαντάζει χαρούμενο, αλλά δεν είναι. Mm. Γιατί, διότι βλέπεις κοινωνικές αντιθέσεις, βλέπεις τραγικά πρόσωπα. Mm. Μπορώ δηλαδή να συζητάω μέρες, ας πούμε, για πρόσωπα τραγικά που συνάντησα, που τα πόνεσα, που αγαπήθηκα πάρα πολύ και που όμως, ας πούμε, και η Καρολίνα, για παράδειγμα, είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Τη ζωγράφησα την Καρολίνα, επειδή καταρχήν, ας πούμε, είναι κάτι πολύ δικό μου άτομο, έτσι, την είχα ερωτευτεί. Αυτή τη στιγμή η Καρολίνα μπορεί να είναι μια γιαγιά. Λογικό θα είναι η γιαγιά, γιατί τα μισά χρόνια αποκλείεται να είναι στην πρώτη νεότητά της. Αλλά ο στόχος μου ήταν ακριβώς να διατηρήσουμε εκείνο ακριβώς το χρονικό το σημείο που ο άνθρωπος είναι ανατρεπτικός με τη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή, ακούμε ένα τραγούδι του Θοδωράκη, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι συγκινητικό. Και στη συνέχεια ο Θοδωράκης το αναμασά και το αναμασά. Πάντως σε χαιρόμαστε. Σε χαιρόμαστε. Γιατί? Διότι συμμετέχεις. Πας στην Οδύσσια με το Σιδερή, πας από εδώ, πας από εκεί και συμμετέχεις ενεργά στα μουσικά δρόμενα. Εν πάση περιπτώσει, όσο μπορείς, με τον μπαγκλαμαδάκι σου και με την κιθάρα σου. Ναι, δεν μπορώ. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορώ. Λοιπόν. Ναι. Έχει μεγάλη αξία λοιπόν να φέρουμε στην επιφάνεια την ανατρεπτική στιγμή. Εκείνη τη στιγμή που το έγραψε, που δεν του ανήκει πια το Θοδωράκι αυτή η σκηνή. Η στιγμή. Την έχει μοιραστεί. Αλλά ούτε και σε μένα ανήκει η στιγμή, ας πούμε, που βίωσα, ξέρω εγώ, και που περιγράφω με την Καρολίνα. Έτσι. Δεν μου ανήκει. Εγώ έχω φύγει, εγώ έχω συμβιβαστεί ή έχω ενηλικιωθεί κλπ. Όμως έχει αξία να βγει αυτή η δροσιά στην επιφάνεια. Μανώλη Φίσα, επειδή φτάσαμε στο τέλος, δυστυχώς η ώρα και ο χρόνος και εδώ για την εκπομπή μας είναι πανδαμάτων, από όλη αυτή τη διαδρομή, αρκετό χρόνο. Είμαστε πια ηλικιωμένοι. Τι θα κρατούσες? Τη λατρεία για τη θάλασσα? Τη λατρεία για τη ζωή. Η θάλασσα με έκανε να νοσταλγήσω τη ζωή. Η θάλασσα με έκανε να νοσταλγήσω τις ανθρώπινες σχέσεις στην ουσιαστική τους διάσταση. Γιατί παρατήρησα πάρα πολλές φορές, ενώ νόμιζα ότι εγώ είμαι κοινωνικά απόν, λόγω του επαγγέλματος, λόγω του αντικειμένου, και προσπαθούσα να καλύψω τα κενά μου αυτά. Mm-hmm. Όταν επέστρεφα στη στεριά, ξαφνικά πιστοποιούσα ότι υπάρχουν στεριανοί που είναι μονίμως απόντες κοινωνικά. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν απουσιάζει η κοινωνική συνείδηση, όταν απουσιάζει γενικά αυτό το αίσθημα της έλξης για τη ζωή, για την ουσιαστική ζωή όμως, αυτή τη ζωή η οποία θέλει τους ανθρώπους κοντά. Δηλαδή, αυτό που λέμε εξαγιασμό, όχι με τη θρησκευτική έννοια. Εξαγιασμός σημαίνει ότι αγκαλιάζω κάποιον χωρίς να θέλω να τον αλλάξω, σαν αυτό που είναι. Ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος ακριβώς επειδή το βλέπω με αυτή τη ματιά. Δεν θα έλεγα, ας πούμε, ότι έκανα λεφτά, ότι έκτισα ένα σπίτι, πάντρεψα την αδερφή μου. Αυτά είναι μεγάλες ευλογίες. Το επάγγελμα γενικά του κάθε ανθρώπου είναι πιο σημαντικό από το επίθετό του και το επάγγελμα έχει μεγάλη αξία να το τιμάς. Mm-hmm. Υπ' αυτή την έννοια μπορώ να πω με καμάρι, ας πούμε, και με μεγάλη ευχαρίστηση ότι μέσα αυτό το επάγγελμα αυτό που τεκμηριώθηκα και το αγάπησα, αυτή η τεκμηρίωση έχει πολύ όμορφες προεκτάσεις. Παράδειγμα, οι μαθητές μου, τα παιδιά που πέρασαν από τα χέρια μου. Θέλω να το πω και αυτό, ότι εγώ στο Καραϊβό, όταν μου έρχονταν δόκιμοι, δεν τους άφηνα ήσυχους. Είχαμε κάθε μέρα μάθημα. Mm-hmm.
ήταν μαζί μου, συνδεόμασταν, γινόμασταν πάρα πολύ φίλοι, υπέρ του να τους μεταδώσω. Και σήμερα, όποτε συναντήσω οποιονδήποτε από αυτούς, συναντώ στο Facebook πάρα πολύ, με πάρα πολλούς επικοινωνούμε, απολαμβάνω αυτή τη δικαίωση. Μάλιστα. Αυτός, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι ο Μανώλης Φίσας. Ο Μανώλης Φίσας, ο οποίος χρόνια τώρα υπηρετεί το ναυτικό επάγγελμα, υπηρετεί το ρόλο του μηχανικού, υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο γενικότερα, υπηρετεί την εκκλησία, υπηρετεί τη μουσική, υπηρέτης σε πολλά πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Μανώλης Φίσας, ο οποίος θα μας αφήσει σε λίγο με ένα τραγούδι ακόμα, και εγώ έχω την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά εδώ τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου Ερίθα που μας φιλοξένησαν για τη σημερινή εκπομπή, και το Ερίθα, το οποίο αναλαμβάνει την εκδήλωση κοπής πίτας συλλόγων ή εταιριών, παιδικά πάρτι, αποκριάτικους χορούς κτλ. Να πούμε και ακριβώς τι κάνει εδώ πέρα το Ερίθα. Αγαπητέ Μανώλη, να σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σου παρουσία, να είσαι πάντα καλά, να συνεχίσεις στο ίδιο μήκος κύματος, να σε απολαμβάνουμε και να σε θαυμάζουμε. Γιατί πραγματικά ορισμένες φορές είσαι και αξιοθαύμαστος. Και εγώ σε ευχαριστώ και θεωρώ τιμή μου ένα άνθρωπο σαν και σένα με τόσες περγαμηνές να ακούω τόσα ωραία λόγια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε. Και για να ολοκληρώσουμε, θα πω ένα τραγουδάκι από τη δεύτερη μου πατρίδα, την Αργεντινή, που την έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Ένα τραγουδάκι που το έβαλα ελληνικά στιχάκια. Mm-hmm. Παθισμένη λεμονιά, μια σημιά δροσοσταλιά, τη φώναζαν κρουσταλένια. Έχει μάτια λουλουδιά και στεφάνι στα μαλλιά, δεν τη φίλησε κανένα. Και λιδώνει μοναχό, συλλαβεί στον ουρανό, τα καρδιά μου πως αντέχεις να αγαπάς την κρουσταλένια με τα μάτια τα μελένια, μαγεμένη ζωγραφία. Είσαι φως μου, αστεράκι μαγεμένο, μαγεμένη ζωγραφία. Τα μαλλιά με τα φύλλα βελουδένια. Έχει χιλιά σουμπουλιά και τον ήλιο στη ματιά, μα δεν τη φίλησε κανένα. Χιλιδονή μοναχό, συλλαβή στον ουρανό, αχ καρδιά μου πως αντέχει να αγαπάς την κρουσταλένια με τα μάτια τα μελένια, μαγεμένη ζωγραφία. Είσαι φως μου, αστεράκι μαγεμένο, μαγεμένη ζωγραφία. Μπράβο.